Σήμερα όμως, μια και μπήκα στο χώρο της υγείας, είναι και η Πανελλαδική ημέρα δράσης των υγειονομικών εν ώψη της 24ωρης απεργίας της 21ης Οκτωβρίου. Τι ακριβώς σημαίνει η Πανελλαδική μέρα δράσης, κύριε Βρύσαλη? Καλημέρα σας από τον 1984. Καλημέρα κύριε Αντουγεράκη, σε εσάς ο κράτος σας και καλή δημοσιογραφική χρονιά. Αυτό που θέλω που σήμερα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα είναι κινητοποιούμαστε υγειονομικοί για να διεκδικήσουμε τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων στον χώρο της υγείας, που είναι χιλιάδες. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πάνω από 400 εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι, που κάθε φορά που τελειώνουν οι συμβάσεις κάτω από την πίεση του αγώνα του δικού μας, αλλά και κάτω από την πίεση να μην καταρρεύσει το σύστημα, οι κυβερνήσεις διαχρονικά δίνουν κάποιες παρατάσεις που όμως δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ζήτημα για τους εργαζόμενους τους που έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, που οι συμβάσεις δεν έχουν ανανεωθεί μέχρι στιγμής, τελειώνουν τον Δεκέμβρη και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος με βάση και την κατεύθυνση της κυβέρνησης να ξαναέρθουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία όπως είχαν έρθει και παραμένουν και στην τεχνική υπηρεσία και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Με αυτή την έννοια εμείς... Άρα θέλετε να πείτε ότι δεν ήταν κακό το κλίμα όπως λέει ο σοφός λαός και το έβαγε ο Γάιδαρος, αλλά ήταν κακό το κλίμα και παραμένει κακό εξαιτίας της ακολουθούμενης πολιτικής. Βεβαίως και ενισχύεται και με το νέο ΕΣΥ που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει δια του στόματος του Πρωθυπουργού, που το νέο ΕΣΥ μιλάει για σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα παραπέρα, γιατί όπως ανέφερα υπήρχε και πριν, μιλάει για συγχωνεύσεις νοσοκομείων και κλινικών όπως είχαν γίνει και πριν με τα μνημόνια και τώρα και στην περίπτωση και τώρα και στον Ομό Λασιθίου υπάρχει σοβαρή κίνδυνο συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Γιατί σε όλα τα νοσοκομεία γίνεται αυτό και σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και νοσοκομείων και κλινικών κλπ. Διότι μετά την κρίση και τους υγειονομικούς χάρτες που είχαν καταρτήσει τότε, ήρθε με η οικονομική κρίση, μετά ήρθε η COVID-19, τώρα έρχεται αυτή η ακολουθούμενη πολιτική, οπότε δεν αλλάζει το σκηνικό. Όχι, και κάθε φορά αξιοποιείται κάποιο υπαρκτό γεγονός για να προχωρήσει η πολιτική της υποβάθμισης και πραγματοποίησης του συστήματος υγείας. 18 μήνες μετά, κυρία Δουλγεράκη, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο βρίσκει με συμπυκνωμένες κλινικές, συρρυκνωμένες, με μείον 130 εργαζόμενους που είναι σε αναστολή, με χειρουργικά κρεβάτια ΜΕΘ, γενικής ΜΕΘ, που παραμένουν στον ίδιο αριθμό όπως ήταν και πριν, με λίστες αναμονή στα χειρουργεία πάνω από 5.500 το 2021, όταν το 2018 ήταν περίπου 3.000. Καταλαβαίνει κανένας ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση βεβαίως με την ακολουθούμενη πολιτική και με την πολιτική των παλωμάτων, εννοώντας τους συμβασιούχους εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να μεταναστούν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου, με πάνω από 5-6 ειδών εργασιακές σχέσεις, όταν το σύστημα υγείας, ιδιαίτερα και της παιδείας και της κοινωνικής πολιτικής, θέλει σταθερό και μόνιμο προσωπικό. Όλα αυτά τα οποία είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε και να χάνουμε, δηλαδή κατάσταση που έχουμε υπαρκτή και ό,τι χάνουμε από όλες αυτές τις παροχές και τις πρόνοιες οι οποίες υπήρχαν. Ενημέρωση λοιπόν είναι σήμερα ουσιαστικά εν ώψη αυτής της απεργιακής κινητοποίησης που έχετε μπροστά σας, 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση 21 του Οκτώβρη, έτσι? Ακριβώς. Ωραία. Και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει πάλι η μέρα δράσης ενάντια στην πολιτική της των συγχωνεύσεων κλινικών νοσοκομείων και τμήματων και βεβαίως θα ακολουθεί στις 21 Οκτωβρίου όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ σας, με την πανελλαδική πανυγειονομική απεργία που προκυρήσει και η Ομοσπονδία μας και η ΟΕΝΓΕ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση.